Ένα μαύρο σύννεφο μαζεύεται πάνω από την Ευρώπη. Ένας βίαιος, ρατσιστικός και εξτρεμιστικός λαϊκισμός κάνει δυναμική εμφάνιση σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι ιονός που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ούτε ο ίδιος ο Γιώργος Κομουτσάκος δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα έπεφτε θύμα της εξτρεμιστικής δεξιάς που περιέγραφε στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από 2 χρόνια. Στο Κοινοβούλιο της πατρίδας μου θα συμμετείχε μια απροκάλυπτα φιλοναζιστική οργάνωση. Ο αποτρόπαιος ξυλοδαρμός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πήρε άλλη διάσταση μετά την αποκάλυψη του Έθνους της Κυριακής πως αυτό της μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει πως άκουσε τον Ηλία Κασιδιάρη να δίνει εντολή στους τραμπούκους να επιτεθούν. Αφήστε τους άλλους, αλλά πιάστε τον Κουμουτσάκο. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής διέψευσε το δημοσίευμα και απείλησε με μηνύσεις στην εφημερίδα και όσα μέσα ενημέρωσης αναπαράξουν την είδηση. Γελάει το Πανελλήνιο με το φιάσκο της Νέας Χρυσαυγιάδας και τους καραγκιόζηδες του καθεστώτος που νομίζουν ότι θα σταματήσουν τη Χρυσή Αυγή, στείνοντας ψευδομάρτυρες και διαδίδοντας συκοφαντίες από τις φυλάδες τους και τα δελτία των 8. Καταθέτω άμεσα αγωγή κατά της εφημερίδας Έθνος και όλων όσων αναπαράγουν τις εν λόγω αθλειότητες. Ο επίτιμος πρόεδρος των Ποντιακών Σωματείων υποστήριξε πως η Χρυσή Αυγή έχει προσκοληθεί στους πόντιους τα τελευταία 7 χρόνια με ευθύνη των ίδιων για να δείχνουν στα συλλαλητήρια περισσότερο κόσμο. Οι φασίστες, οι ναζιστές, οι άνθρωποι που ευθύνονται στον αιώνα που πέρασε για εκατομμύρια νεκρούς τολμούν να συμπαραστέκονται δίπλα στους ποντίους και να διεκδικούν την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Και ποντιακές οργανώσεις έχουν ευθύνες. Διότι αυτοί πάντοτε συνέρεαν δίπλα τους και για να εμφανίζουμε και λίγο κόσμο παραπάνω, δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Είμαι βέβαιος ότι και ο Κυριακός Ελληνισμός δεν θα αφήσει να εκμεταλλευτούν τον πόνο του και την ιστορική του συμβολή ακραία στοιχεία. Η επίμαχη δήλωση του Νίκου Φίλη πάντως πως ο σφαγιασμός των ποντίων δεν ήταν γενοκτονία με την επιστημονική έννοια εξακολουθεί και συνταράσει το πολιτικό σκηνικό. Από την Πρέβεζα, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει το θέμα. Και ο Πρωθυπουργός πήγε την ίσα. Εγώ τον προκαλώ. Πριν πάει στην Τουρκία να έχει ξεκαθαρίσει αν είναι γενοκτονία ή αν είναι εθνοκάθαρση. Θεωρώ πολύ ενδοτικό μήνυμα, προς την Τουρκία τις δηλώσεις του Υπουργού της Παιδείας εν ώψη μάλιστα του ταξιδιού που έχει προγραμματίσει ο Τσίπρας. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πάντως στήριξε τον Υπουργό Παιδείας. Οι επιθέσεις στον Υπουργό Παιδείας δεν προέρχονται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από βουλευτές και στελέχη άλλων κομμάτων. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις που εξελίχθηκαν και σε πράξεις βίας κατά του βουλευτή του Κοινοβουλίου κ. Κουμουτσάκου από ακροδεξιά στοιχεία και εκφράζει τη συμπαράστασή της στον Νίκο Φίλη.